αγιοκατατάξεως του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Νέου Χοτζεβίτου. Η περιοχή του Χιμάρου Χωράφ και η εναυτή Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου του Χοτζεβίτου, εις την οποία και τελούμεν το Πατριαρχικών Συλλήτουργων σήμερον, ανεδείχθησαν χώροι φανερώσεως των θαυμασίων του Θεού δια τη σωτηρία του ανθρώπου αφημερών της Παλαιάς Διαθήκης. Εις αυτήν φεύγων των θυμών του βασιλέως Αχάβ έβρε καταφύγιον ο προφήτης Ηλίας ο Θεσβήτης, καλούμενος υπό του Θεού λέγοντος, «Πορεύου εντεύθεν κατά Ανατολάς και κρύβηθεν το χυμάρο Χωράθ του επιπρόσωπον του Ιορδάνου και έστε εκ του χυμάρου πίεσε είδωρ και της κόραξην εντελούμε διατρέφην σε εκεί». Εις την αυτήν περιοχήν Ιησούς ο του Ναβή εζήτησεν από τον Θεόν την στάσην του ηλίου και της σελήνης λέγον, «Στήτω ο ήλιος κατά Γαβαών και η σελήνη κατά Φάραγγα Ελών και έστι ο ήλιος και η σελήνη εν στάση». Εις τα σαπαρχάς των κρόνων της Καινής Διαθήκης, οι Άγιοι και Δίκαιοι Ιωακείμ και Άννα, προσευχόμενοι εντάφθα, εγένοντο Θεοπάτορες, καθότι τη Θεία Συνεργία, ηλευθερώθησαν του ονειδισμού της ατεχνίας. Εδόθη αυτής καρπός κοιλίας, Μαρία η Αϊπάρθενος, εξής εκ πνεύματος Αγίου, εσαρκώθη και ενυθρόπησε, ομολογηνής Υιός και Λόγος του Θεού, Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Εις τους πρώιμους χρόνους της μοναχικής αγγελικής πολιτείας, ειν υπέδειξεν αυτός ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, κατόκισαν την περιοχήν ταύτην οι πρώτοι πέντε όσοι οι πατέρες της Μονής Ταύτης του Χοζεβά, πρώιμος, Ηλίας, Γανέος, Έαν και Ζήνων, και υγείασαν αυτήν δια της οσίας βιωτής αυτών. Μετά αυτούς των πέμπτων μετά Χριστόν αιώνα, ο Άγιος Ιωάννης, επίσκοπος Κεσαρίας της Παλαιστίνης, πολέμιος της αιρέσεως των μονοφυσιτών, ανέδειξε την πρώτην ταύτην σκήτην εις μέγα μοναστικών κέντρων. Τούτο απόλεσεν η ζωάς ανθρώπων, ναούς και κελία, η περσική λέλαψη του 614 μετά Χριστόν, εκ των ερυπείων και της τέφρας της καταστροφής ταύτης, ανεκαίνησε την Μονήν και κατέστησεν αυτήν και πάλιν πόλων έλξεως και εστίαν ασκήσεως εκατοντάδων μοναχών ο εκ Κύπρου προεχόμενος Άγιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης. Η δημιουργική και συνεκτική των απάντων Θεού σοφία και δύναμης διετήρησε την Μονήν ζών μοναστικών λειτουργικών κέντρων αυθόνος ρέουσαν πηγήν πνευματικού αγιασμού και ανεφοδιασμού πλειάδος προσκυνητών και δια των απλών ασκητών μοναχών αυτής καθόλην τη διάρκεια της ιστορίας αυτής. Μεσούντος δε του 20ου αιώνος, Κύριος ο Θεός ευλόγησε κατεξοχήν την Μονήν δια της παρουσίας εκλεκτού σκεύους αυτού του Αγίου Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου. Ούτως, εγκαταλείψα στην επίγειον πατρίδα αυτού Ρουμανία επιζώντες πιστοί, μαρτυρούν περί της σωσιακής ζωής αυτού και της υπ' αυτού παρεχομένης αυτής βοηθείας δια της προσευχής και της πνευματικής αυτού καθοδηγήσεως. Άλλοι επίσης μαρτυρούν ότι μετά την κοίμηση αυτού έτυχον της θεραπείας των ασθενειών αυτών δια πρεσβειών αυτού. Δια των σημείων τούτων φανερεί αυτόν ο Θεός ημών, οποιόν θαυμάσια εν της Αγίης αυτού, επιβεβαιών ταύτα δια της αυθαρσίας του σεπτού αυτού λειψάνου, ειν την αυτός εχαρίσε το αυτό, καθότι πάσα δώσε αγαθή και πάντων ματέλειων, άνωθεν εστί καταβαίνων παρά αυτού του Πατρός των Φώτων. Δια τους λόγους τούτους, προς οικοδομήν των πιστών της Ιωνίτος Μητρός των Εκκλησιών και των εκπάσης της Οικουμένης, αφυκνουμένων εν τη Ιερά Μονή του Χοζεβά,
ευλαβών προσνητών και προσδόξαν και αέναων του εν τριάδθου ημών, έδοξε το Αγίο Πνεύματι και τη περί ημάς Αγία και Ιερά Συνόδο, έπεστε τη βαθία εκκλησιαστική συνειδήση της αγιότητος του Αγίου Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου και επιβεβαιώσε αυτήν και κατατάξε αυτόν εις το αγιολόγιον της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, της μνήμης αυτού καθιερουμένη στελίστε εν τη 28η Ιουλίου εκάστου έτους, ημέρα της ανακομιδής του Τιμίου Λειψάνου αυτού, εν τη Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, 2015 Δεκεμβρίου 22, ο Ιεροσολύμων Θεόφιλος, ο Μητροπολίτης της Ναζαρέα Κυριακός, Ησύχιος, Μητροπολίτης Καπιτολιάδος, Χριστόδηλος, Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως, Βενέτος, Μητροπολίτης Φιλαδελφίας, Δωρόθεος, Αρχιεπίσκοπος Αβίλων, Αρίσταρχος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης, Μεθόδιος, Αρχιεπίσκοπος Σταυρίου, Θεοφύλακτος, Αρχιεπίσκοπος Ιορδάνου, Δημήτριος, Αρχιεπίσκοπος Λίδης, Φιλούμενος, Αρχιεπίσκοπος Πέλης, Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος, Αρχιμανδρίτης Ιουστίνος, Αρχιμανδρίτης Θεοδόρητος, Αρχιμανδρίτης Ιλαρίων, Αρχιμανδρίτης Τιμόθεος, Αρχιμανδρίτης Ευδόκιμος και Αρχιμανδρίτης Γαλακτίων. Ασκητήν. Ασκητήν σας Πατριαρχών Αλεξανδρίας και του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου, ταύτα προεθέτσα παρά των Σαντούλων και εις μνημός των Χοζεβίτη Χρήστερ Ιωθέτων. Παράσκοντα αγανεμίστε ευτρέπησεσαι ταύτα και τη στην επτελούση πάντα τα προσωτηρία αιτήματα και των αιωνίων αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες της Παναχράντες ποινισμών Θεοτόκια Ιχωανθένου Μαρίας, των Αγίης Πατέρων ημών Αθανασίου και Κυρίου Πατριαρχών Αλεξανδρίας και του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου, όν και την μετελούμα και πάντως των Αγίων. Ότι Σύου ευλογών και αγιάζοντας σύμποτα Χριστέω Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέψουν άρχους Πατρί και το Παναγίο και αγαθό της οποίος πνεύματι την και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Το όνομα Κυρίου, το όνομα Κυρίου, το Πανεπιστήμιο. Πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σου Χριστέ ο Θεός, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, Κύριε ελέησον κυρίως και ελέησον Παναγίων Ιησού, την άμεν την τιμή και ζώο του Υιού Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και ζώο δόχου τάφου, προστασίες των τιμίων επουρανίων, θείων ορών, αϊνών σωμάτων, η και εσύ ως τη μία δόξη προφηδρών ποιος του Ιωάννου. Άγιος Χριστόντι και Καστόντι Λεωαϊκόν Τραγιά δόξη Χριστόντι
Ελεήσε και σώσε μας, Αγιός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδα Φιλάνθρωπος και Πάντας This is for the National Library of Romania. It's a blessing from Saint John, a new countryman, from our church. God bless. Madiso, Peras. Δεν το αντίδωρο. Ας το δούμε και το αντίδωρο. Και βασίστης εν Χριστώ ημών αδερφότητος. Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιβεώμεθα υπερ ελέουζον της ειρήνης σωτηρίας της σκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, προσκυνητών, επιτρόπονται και συνδρομητών του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου και της Αγίας Ιεράς Βουλής Ταύτης, Υγείας Σωτηρίας υπέρ αυτών, είπομε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πάρα πολύ.